Μεταλλές και μεταλλές μου, πάνως, Metal Reactions εδώ, το καθιερωμένο, πια δεν το λες, αλλά τέλος πάντων το YouTube show εδώ που ασχολείται με τον κόσμο του hard rock και του heavy metal, το show που απευθύνεται σε οπαδούς, φτιαγμένο από οπαδούς, και είμαστε εδώ για αυτό ακριβώς το λόγο, θα εξηγήσω. Καταρχήν, support σε αυτήν εδώ τη φάση είναι το rockoverdose.gr, το blabbermouth που συνεχίζω να λέω του ελληνικού heavy metal, με νέα reviews, καταστάσεις, τα πάντα που σχέσεις με το hard rock και του heavy metal, τα μαθαίνετε από εκεί, μπαμ. Η Symmetric Records του Bob Καρτσιόνης, μια δισκογραφική εταιρεία που τελευταίο καιρό βγάζει κάτι λουκούμια, σούπερ, τσεκάρουμε, και το Ελλάς Metallica, το επίσημο fan club το Metallica στην Ελλάδα. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί έπεσα από τον ουρανό και βρήκα το καινούριο single των Halloween με τίτλο Skyfall. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Καταρχήν την άποψή μου για το Reunion την έχω πει στο... στο Bumpkins United το βίντεο που είχα κάνει και είχα πει κάποια πράγματα σχετικά με αυτό και πόσο πολύ το γούσταρα που έγινε. Είχαμε επίσης πει πράγματα στο Reaction, που στο Worst to Best που κάνει, οπότε εκεί μπορεί να καταλάβετε τι ήταν για μένα Halloween. Είναι σκέτομα που πάντα γούσταρα, πάντα μου άρεσαν πάρα πολύ να τους ακούω, πάντα ήταν το fan του Here, πάντα η καλή τους διάθεση γούσταρα. Πάντα όταν ήθελα να περάσω καλά, ακούγα Halloween. Όταν ήθελα λίγο πιο τεχνικά, πιο πράγματα κτλ., είχα ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, και μουσική να ακούσω. Halloween πάντα για μένα στην καρδιά μου θα είναι αυτό το fun κτλ. Το Reunion μου γουστάρω που έχει γίνει πάρα πάρα πολύ. Πίστευα ότι δεν θα προχωρούσαν σε album. Κυρίως νόμιζα θα είναι τον tour κτλ. Όμως όλη αυτή η φάση με τον COVID και όλα αυτά που τα έχουν πάει τόσο ανάποδα γύρω μας στη ζωή μας, νομίζω ότι τους βοήθησε. Τους περισσότερους μουσικούς κλείστηκαν μέσα στο studio και γράφουν πράγματα. Οπότε νομίζω ότι αυτό τελικά βγήκε ότι η χημεία τους βγαίνει. Οπότε why not. Καινούργιο άλμπουμ που θα λέγεται Halloween θα κυκλοφορήσει στις αρχές του. Στα μέσα νομίζω του Ιουνίου. Οπότε να το περιμένω να το τσεκάρουμε. Το Skyfall το νέο τους πρώτο single που βγήκε σε περίεργες εκδόσεις. Τι να εξηγήσω. Καταρχήν έγινε leak πριν από 2 εβδομάδες το αυθεντικό. Το οποίο δεν το άκουσα γιατί είχε πάρα πολύ κακό ήχο από ό,τι έμαθα, αλλά γενικώς δεν είμαι και πολύ φαν να τσεκάρω leaks και τα λοιπά, τα οποία χαλάνε την όλη φάση του καλλιτέχνη, ρε παιδί μου. Είμαι και λίγο old school σε αυτά. Δεν λέω ότι δεν έχω κατεβάσει πράγματα και τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαι λίγο ακριβώς αυτού του τύπου άνθρωπος. Okay, και εγώ έχω κατεβάσει και έχω κάνει τα trading μου κτλ. Αλλά τουλάχιστον να έχει κυκλοφορήσει κάτι τώρα, μην τη χαλά τον καλλιτέχνη. Θα μου πει, Χέλεγκο, τώρα με 100.000 ευρώ budget, τι σε νοιάζει. Μαζί σα, okay, υπάρχει και λίγο, κάπου λίγο το ηθικό, ρε παιδί μου. Δεν αδικώ όποιον και να το άκουσε. Ίσως δεν μου έχει τύχει και εμένα, με Dream Theater να το έκανα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω όποιον το έκανε από την τρέλα του σαν οπαδός. Το Skyfall βγήκε σε 2 εκδόσεις, ένα single edit 7 λεπτό, το οποίο είναι πετσοκομμένο από ό,τι μαθαίνω. Και δεν έδειξε φυσικά κανένα. Δεν θα δούμε και βίντεο δηλαδή. Δεν έβγαλε καμία λογική να κάνω ένα reaction video σε ένα κομμάτι που το 45% του, όταν το κομμάτι δεν υπάρχει. Δεν είναι αντικειμενικό αυτό. Άλλο που θα μου άρεσε ή όχι εν δυνάμει, αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Βγήκε μια δεύτερη έκδοση, η 12 λεπτή, που εν δυνάμει θα είναι ίδιο με το αυθεντικό στη μουσικά. Απλά από ό,τι είδα και σε ένα interview του Hans Enderis και Kiske, είπαν ότι ηχογράφησαν σε διάφορες εκδόσεις γιατί δεν μπορούσαν να. Μάλλον δεν ήθελαν να επιλέξουν ακριβώς πώς θα μπουν η σειρά των φωνητικών. Προφανώς θα τραγουδάνε όλοι μαζί. Με διαφορά τέλος πάντων, οπότε τους βγήκε έτσι, οπότε wow, μια χαρά είμαι με αυτό. Έχω πάρα πολύ αγωνία να ακούσω μουσική καινούργια Halloween, θέλω πάρα πολύ να ακούσω κάτι καλό, με ιντριγκάρει το 12 λεπτό και το Hansen σαν συνθέτης και ανυπομονώ, και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πίνω ένα ποτηράκι νερό για να ακούσουμε ολοκένουργιους Halloween. Στο Skyfall θα ακούσουμε το 12 λεπτό. Έχουμε πολύ πράγμα δηλαδή, οπότε πρέπει να είμαι λίγο focus και πάμε. Ωραία μελωδία αυτή. Ωχ, μην μπεις να το παίξεις έτσι τώρα αυτό. Ωραίο, ωραία με λίγη ίδια. Να σας διάσω λίγο. Έλα, παίξτε, να παίξτε.
See you, Πάτε. Hello. Γράφηκα τώρα, παιδί, έχασα τη σύνδεση. Νομίζω πρέπει να σταματήσω να κάνω το λάθος και όσο τραγουδάει και όσο τραγουδάει θα απολαύσω γιατί θα το χάσω. Για σειρά. Ναι. Γιατί. Κάνε το ρεφρέν αυτό, τέλεια. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ ρεφρενάρα το τίνγκ. Παίρνει αυτή τη μελωδία, το έχω. Ωραίο, ωραίο. Πάλι το ίδιο θέλω. Μπράβο. Γεια σου, Άντι. Καϊ, Χάνσεν. Έτσι. Δώσε ρε φρενιάρα στο λαό. Δώσε. Έτσι. Ναου. Εύκολο είναι. Έλα, σημαίνει στο διαλό τώρα. Είναι καλό. Πάστε. Ωπα. Φρόγκ. Έχει ωραίο μπάστο. Έχει πολύ νοσταλγικό είναι, ρε φίλε. Είναι εκεί περιφάσι. Είναι πολύ νοσταλγικό. Ωραίο. Πάμε παρακάτω. Βάλε τον πάσο. Πολύ καλό, παιδιά. Τι έγινε τώρα, Ρελάκα. Πω. Break. Αν μου έρθει, ναι. Το περίμενα, παιδιά. Break. Ένα ρε, είναι πολύ καλό. Γεμάτο. Το πάσο είναι ξεκάθαρο, είναι μια από τα κύπες, ρε. Είναι τέρμα λεφανικό. Εντάξει, πολύ ωραία. Είναι πολύ καλό. Όχι πιο διαφορετικό φάνε ένα κανονικό ώρα κοινέ. Εντάξει. Το γύρισμα και το αυτό το τσουρου. Εντάξει, αυτό είναι εντάξει. Είναι εδώ, τα παιδιά δικά μας εδώ. Πολύ φίλοι μου. Πολύ φίλοι μου, Yellow Wind. Είναι πάρα πολύ καλό. Έλα, ρε, αγαπητοί μου, φίλοι, το Victor of Fate. And the ships that
Έλα, αυτό είναι τέρμα νοσταλγία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Πολύ καλό. Μπράβο. Σολάρε, πάμε. Όλα τώρα ρε, όλα, παίξτε τα όλα. Τέλο, Win, τέλο. Ωραία. Πάμε, άλλο solo, έχει. Κι άλλο φίλο. Έχει πλήστρα από πίσω. Και τα samples με τα... με τους narrators και... εντάξει. Εντάξει. Καλά το ορίσατε στο 1989. Και άλλο θα αλλάξει. Πλήκτρα. Μην τα σταματάς, είναι η αδυναμία μου. Τι έπος! Τι ακούω! Πάρτε νερά! Αυτό ήταν και πριν. Ναι. Τι έγινε και στο σόλο. Είναι στην καλό αυτό, ε. Πάμε να το μάθουμε τώρα. Τώρα. Πώς είναι αυτό! Τι έπος είναι αυτό! Τι έπος είναι αυτό! Τι έπος!
Πάμε σε fade out από τη βλέπω και από την κυματομορφή. Παρατεταμένο χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Δεν νομίζω 5 χρόνια που κάνω αυτό το show εδώ έχω ακούσει ένα τραγούδι που να έχω αυτό το feeling, την τάση να χειροκροτήσω, την ολοκλήρωση που ένιωσα ακούγοντα. Τι έγινε ρε μαλάκα. Ήταν μόνο τα κλάματα ρε μαλάκες. Όχι ρε φίλε. Τι τραγουδάρα. Τι τραγουδάρα ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε, βάλουμε και τα κλάματα ρε πως τι. Εντάξει, τι να σας πω, καταρχήν ήταν πολύ νοσταλγικό. Έχωσα πράγματα που δεν πήγε, τα έχω ακούσει κάπου στην καριέρα το Halloween, προφανώς. Αλλά ήταν πολύ καλό, ρε εσείς. Κάποια στιγμή λίγο πήγα να χαθώ, αλλά μου το έφερε πάλι. Θέλω να ξανακούσω εκείνο το σημείο που υπήρχε εκείνη η δυσολία και έσκασε μετά το αρχικό ριφ που ήρθε το ρεφρέν. Και το τελείωμα εδώ μεταξύ, θα μου πεις τώρα το έχω και πιο φρέσκο, ήταν έπος. Ήταν έπος. Το τελείωμα ήταν για standing ovation. Δηλαδή το κομμάτι αυτό θεωρώ ότι στα live θα το παίξουν τελευταίο και με το δίκιο τους, φινάλε και φύγαμε και πάρτε τα στα μυαλά, στα χέρια και τα λέμε. Εντάξει, όχι να μας πάρουν τα σουμπιά ρε κολοκυθάδες να πούμε. Όχι έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ γεμάτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο edit τώρα. Με έχει την τρικάρει πάρα πολύ και θα βάλω να ακούσω το edit. Να δω τι διάολο διαφοροποιείται το ένα από το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά στο τέλος της ημέρας μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Κάτσε να πατήσω και το stop εδώ. Τι άκουσα. Τι άκουσα. Τι άκουσα. Πω. Η αρχή ήταν φανταστική, νόμιζα ότι θα ξεκινήσει η παουεριά, αλλά έσκασε ένα ριφ θεϊκό. Ωραία γέφυρα, εντάξει, η αρχή ήταν τυπικό power metal Halloween, αγαπιόμαστε. Μετά έχουν τα περίεργα, θυμάμαι τον μπάσο χαρακτηριστικά και την κύπερ φάση. Αλλά από το μέσο και μετά το χάσα, παιδιά. Είχε αλλαγές, είχε κρυσολάρες, είχε αυτό το σύγκαλό στο τέλος. Μην βγάλετε τίποτα άλλο, ρε. Μην βγάλετε, φτάνει. Καταπληκτικό, εντάξει. Όχι να μας πάρουν τα ζουμιά, ρε. Όχι να μας πάρουν τα ζουμιά, εντάξει. Πολύ καλό. Ήταν πάρα, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό. Καλό και νοσταλγικό Halloween, ρε φίλε. Αυτό. Εγώ εντάξει, όταν οι Halloween είχαν κάνει το όνομα, δεν είχαν την καλή του σύνθεση. Δηλαδή, εγώ πάρσα να του ακούω το 91-92, είχε φύγει ήδη ο Χάνσεν, ας πούμε. Τρέλα μας είχαμε και τότε, αλλά τώρα το ζούμε αυτό, ρε παιδί μου. Και είναι ωραίο, άρχισε να συμβαίνει και το ζούμε. Βλέπει είναι η τρελή. Αλλά αυτοί είστε. Εδώ κολλάει αυτό. Αυτοί είστε. Φοβερή σύνδεση, Καϊ Χάνσεν. Από τις career highlight του, ξεκάθαρα. Είναι αυτό που σου καθάρισε μια λόγια και τρεις τραγουδιστές με τον εαυτό του τρεις, εύρος και πράγμα να κάνεις. Νομίζω ότι αυτή η φάση τελικά με τους Halloween έχουν ένα φοβερό πλεονέκτημα αυτό το πράγμα να το κάνουν τούμπανο, ρε, τούμπανο. Θα κάνουν νέο keeper, όχι,
δεν θέλω να κάνω νέο Κύπερ, δεν με ενδιαφέρει, το έχω ακούσει το Κύπερ, θέλω να ακούσω ωραία, καλή μουσική να διασκεδάζω και να χαίρομαι πως χάρηκα σήμερα. Τι σήμερα εδώ, πω, χαρτομάντιλα. Ουάου, ουάου. Δεν, θα κλείσω το βίντεο και αντί να μοντάρω, θα ξανακούσω λίγο το τραγούδι, γιατί, τι λέτε τώρα ρε μαλάκα. Χίλια μπράβο, σταματάω, δεν έχω κάτι να πω. Πολύ καλό και νοσταλγικό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχω να πω. Πολύ καλό και νοσταλγικό. Πραγματικά έχω τρελό hype πλέον. Πλέον έχω τρελό hype. Να μπείτε στο site της Nuclear Blast ή τέλος πάντων οπουδήποτε εσείς θέλετε να κάνετε pre-order και το single και το album. Πραγματικά νομίζω ότι πλέον μυρίζει για κάτι πολύ πολύ μεγάλο να έρχεται και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Εύχομαι το συγκεκριμένο άλμπουμ να βοηθήσει και λίγο το power metal. Μια κουβέντα που είχαμε κάνει και στο βίντεο για τους Warrior Path, ότι ένα κορεσμένο, ξεκάθαρα κορεσμένο ιδίωμα έχει ανάγκη από τέτοιες καταστάσεις και τέτοια πράγματα. Και αν τελικά οι ηγέτες δεν το πάρουν από το χέρι, δεν το πάρει κανείς. Οπότε νομίζω είναι μια καλή φάση αυτό που κάνουν οι Halloween, γιατί στην Ευρώπη ιδίως το πράγμα και αν έχει κορεστεί πολύ. Στην Αμερική μετάλλικα το κουβαλάνε με τους Sevenfold και τους Volbeat κτλ. Εδώ όμως στην Ευρώπη το πράγμα δεν κυλάει. Και νομίζω ότι οι Halloween έχουν τη μια ιστορική ευκαιρία να πάρουν το ευρωπαϊκό heavy metal από το χέρι. Και το αξίζουν. Για να το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Credits. Ο Στάθης, ο Ευαγγελόπουλος, ένας από τους φαν της εκπομπής, ένας άνθρωπος που τον γνώρισε και προσωπικά, αυτό που σας είπα, ότι εδώ είναι η φάση από φαν σε φαν. Με είχε τρελάνει να κάνω το βίντεο, μου έλεγε τα καλύτερα λόγια, μου έλεγε σωστές συμβουλές τι πρέπει να κάνω. Ένας τρελός χελογενάκας που του αφιερώνω όλη αυτή τη φάση, φίλε, και έτσι πως πήγε η φάση. Στάθαρε, θα τα πούμε στο live, ρε φίλε, εκεί θα κοπανιόμαστε μαζί, ρε μαν. Και ένα μεγάλο. Respect τον Guy Hansen, τον μεγάλο Guy Hansen, στον άνθρωπο που μου έχει στείλει και βιντεάκι με αφιέρωση και όλα τα ωραία του και τον υπερευχαριστώ που με έμαθε να ακούω power metal και τον μεγάλο Αντιντέρης, το μεγάλο Αντιντέρης που αυτή η φάση εδώ υπάρχει και συντηρείται και μεγαλώνει γιατί αυτός ο τύπος τα δύσκολα στήριξε την πάντα όσο κανένας. Ήταν το Palos Metal Reaction στο Skyfall. Τάσπασε, ευχαριστώ πάρα πολύ, subscribe, like, share, retweet, κάντε ό,τι γουστάρετε, δεν, πάνω απ' όλα ακούμε μουσικάρες.